Τσεσκά Μόσχας επέστρεψε στις νικές, επικρατώντας 86-78 τη Zenit, πιο δύσκολα από ό,τι δείχνει αυτή η τελική διαφορά των 8 πόντων. Με την ομάδα του Πασκουάλ να ξεκινά εντυπωσιακά, προηγήθηκε ενώ είχαμε παίξει λιγότερο από 2,5 λεπτά, 2-11 με συν 9 στο σκορ, αλλά πολύ γρήγορα η Τσεσκά επανήλθε στο μάτς. 10-11 με τον Χίλιαρντ να παίρνει την ασίστα από τον James, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής. Γενικά το μάτς ήταν James απέναντι σε Hollins. Οι δυο τους έβαλαν μαζί 55 πόντους, 27 ο James, 28 ο Hollins για την Zenit. Αλλά τελικά οι Μοσκοβίτες ήταν αυτοί που πανηγύρισαν. Φανταστική ασίστα από τον Hines για το κάρφωμα του Κούρμανοφ. Εδώ το buzzer beater τρίποντο από τον James. Είναι η πρώτη φορά που η CSKA περνάει μπροστά στο μάτς. Ο Κουφός πέρασε στο παιχνίδι, δεν έλαμψε με την παρουσία του. Εδώ πάντως δίνει αέρα 5 πόντων στην ομάδα του. Πολύ γρήγορα ο Hollins θα ισοφαρίσει. 31-31 γίνεται εδώ το μάτς. Για να ξεχάσει οι Ρώσοι να προσθέσουν 2 πόντους στην CSKA. Ο Φόκμαν έκανε καλό παιχνίδι, ένας από τους 4 διψήφιους για την ομάδα του Ιτούδη, που συνολικά ήταν καλύτερη σε τρίποντα παρά σε δίποντα στο μάτς και είχε αρνητικό συντελεστή assist λάθων, 12 assist για 16 λάθη. Ο Χόλιν στο βιολί του, 39-36, με τον Αμερικανό να βάζει 11 πόντους στη σειρά σε αυτήν την περίοδο. Ο Χίλιαρντ θα δώσει ξανά αέρα 4 πόντων και μετά το εντυπωσιακό μπλοκ του Κούρμπανοφ θα έρθει ακόμη ένα τρίποντο από τον James στον ευνηδιασμό για το 46-39. Ο Βορόνοφ θα κατεβάσει την διαφορά στους 3 με το τέλος του ημιχρόνου, 46-43. Με τον πολύπυρο Ρώσο να παίρνει εδώ την μπάλα και να συνδέεται με το καλάθι. Η CSKA θα μπει δυνατά στην τελευταία περίοδο. Το pick and roll φέρνει τον Άιβερσον στην καλή θέση για αυτόν ώστε να καρφώσει, 53-45. Ο Hollins ξανά περπατώντας στον αέρα, 57-51. Η διαφορά θα φτάσει στους 11 πόντους, 62-51, αλλά Άιβερσον και Αμπρομάιτης θα την κατεβάσουν. Ακόμη ένα κάρφωμα από τον Άιβερσον και το 62-55, αλλά κοιτάξτε τι βάζει ο James. 66-58, μαχαιριά στην καρδιά των παικτών του Πασκουάλ. Οι δύο ομάδες θα πάνε στην τελευταία περίοδο, εκεί που θα κριθούν τα πάντα, με τον Φόκμαν να περνάει ωραία και να καρφωνεί, 70-63. Η CSKA είχε πάρει τους περισσότερους πόντους της από τους βασικούς. Αυτοί που ήρθαν από τον πάγκο είχαν ελάχιστη συνεισφορά. Ο Μπολομπόη ξύπνησε λίγο στην τελευταία περίοδο, 77-66 συν 11. Αλλά και πάλι θα έρθει ο Hollins, ο οποίος θα βάλει 10 πόντους στη σειρά. Τρίποντο για το 77-69. Θα μεσολαβήσει ένα καλάθι από τον James για να έρθει πάλι ο Hollins. Νέο τρίποντο μετά την ωραία δημιουργία του Άιβερσον, τον έβγαλε ολομόναχο. Πέναλτι για το 79-74 στο τελευταίο τρίλεπτο. Αλλά κάπου εκεί θα σωθούν οι ανάσες για την Zenit, η οποία και εκείνη είχε εξαιρετικό ποσοστό έξω από τη γραμμή. Αυτό το τρίποντο του Στρένλιεξ είναι αυτό που ουσιαστικά καθόρισε την αναμέτρηση. Και το καλάθι του James θα δώσει οριστικά τέλος στις όποιες ελπίδες έχει ο Πασκουάλ και οι συνεργάτες του. Θα ακολουθήσουν δύο βολές για τον James για την νίκη 86-78, μόλις η δεύτερη στα 5 τελευταία για την CSKA.